πολιτική, αν είναι οτιδήποτε άλλο, δεν θα ρωτήσω. Οι προσωπικοί λόγοι έχουν πολιτικές αιχμές. Γιατί, όχι λέτε. Πάντως εδώ υπάρχουν πληροφορίες ότι υπήρξε και άγριος καυγάς με εσάς. Γι' αυτό. Νομίζω ότι η πηγή η οποία γράφει έχει συγκεκριμένο... Μπορώ να ρωτήσω, Γιώργο, αν μου επιτρέπεις. Κύριε Σγουρίδη, ο Τάξης Χατζής, είμαι, καλημέρα. Καλημέρα, κύριε Χατζή, καλημέρα. Ήθελα να ρωτήσω το εξής. Ένα λεπτό. Δεν λέω για άγριο καυγά. Εγώ πάντως είχατε μία αντιπαράθεση σε πολιτικό επίπεδο με τον κύριο Δρόσο. Αυτό είναι γεγονός. Όχι. Μάλιστα. Και σας το επαναλαμβάνω. Εντάξει. Να μείνουμε σε αυτό. Εδώ τώρα μπαίνει το άλλο, κύριε Σγουρίδη. Έχουμε τη συνάντηση του Προέδρου του κόμματός σας με τον Πρωθυπουργό της χώρας. Όπου η αίσθηση που δημιουργείται είναι ότι κάπως μαλακώνουν οι γωνίες, αμβλύνονται οι αντιθέσεις και η ρητορική των στελεχών του κόμματός σας για το Σκοπιανό. Δηλαδή προτάσσονται τα οικονομικά θέματα, αυτό μας είπε ο κύριος Τσουνίδης εδώ, ο εκπρόσωπος τύπου. Προτάσσονται τα οικονομικά θέματα, τα οποία είναι σε εξέλιξη, η ολοκλήρωση μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος κτλ. Και μας είπε μάλιστα, μας επέπληξε ο κύριος Τσουνίδης, λέει γιατί το απομονώνεται αυτό. Δεν το απομονώνουμε εμείς. Είναι ένα θέμα το οποίο είναι κυρίαρχο για σας. Και μόνο του. Έτσι, και μόνο του. Ξεχωριστό δεν είναι. Εξακολουθείτε να έχετε την άποψη ότι εάν μέσα στο Γενάρη έρθει το θέμα της κύρωσης της συμφωνίας στη Βουλή, εσείς πριν από την κοινοβουλευτική διαδικασία θα άρετε την εμπιστοσύνη σας προς την κυβέρνηση? Ό,τι είπε στη συνέντευξη του ο πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων... Αυτό μας είπε εδώ στη συνέντευξή του, πριν από 15-10 ημέρες. Αυτό είπε. Αυτό που σας είπε ο πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων, αυτό ισχύει. Μάλιστα. Αλλά όμως, επειδή αυτή η θέση είναι εκφρασμένη και δεν πρόκειται να αλλάξει, δεν χρειάζεται να τη σχολιάζουμε. Μάλιστα. Άρα επιμένετε λοιπόν... Θα ακολουθηθούν τα βήματα τα οποία ο πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων, Πάνος Καμένος, έχει χαράξει. Έχω κάποιες πληροφορίες, τις οποίες θέλω να μου επιβεβαιώσετε ή να διαψεύσετε. Συνεδριάζει την Παρασκευή η εκτελεστική γραμματεία. Και την Τρίτη έχετε κοινοβουλευτική ομάδα. Σωστά? Είναι αλήθεια. Ένα από τα θέματα τα οποία θα συζητήσετε είναι η στάση, η διαφορετική του κυρίου Παπαχριστόπουλου. Και για σας αποτελεί ζήτημα η διαφορετική στάση του βουλευτή των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, του κυρίου Παπαχριστόπουλου, ο οποίος εδώ μας είπε ότι εγώ διαφωνώ με τη θέση αυτή και εγώ θα ψηφίσω υπέρ της συμφωνίας. Είναι ένα από τα θέματα που θα συζητήσετε? Νομίζω ότι είναι ένα ζήτημα το οποίο θα συζητηθεί στην κοινοβουλευτική ομάδα. Η εκτελεστική επιτροπή έχει να συζητήσει τη σύγκληση του Εθνικού Συμβουλίου και ατρέχοντα. Άρα επιβεβαιώνετε λοιπόν. Εδώ έχουμε είδηση. Εδώ λοιπόν έχουμε είδηση ότι κατά την συνεδρία τη κοινοβουλευτική ομάδα θα μπει θέμα. Το θέμα της διαφοροποίησης του κυρίου Παπαχριστόπουλου. Ως φλέγον ζήτημα. Όχι απλά ως... Να το ερμηνεύσω το ως φλέγον. Το ως φλέγον σημαίνει μέχρι και διαγραφή. Σαφέστατα θα είναι και αυτό. Θεωρώ όμως ότι για το ζήτημα αυτό ο πρόεδρος έχει ξεκαθαρίσει τα εξής πράγματα. Πρώτον, ότι εμείς έχουμε κατακτήσει την ψήφο κατά συνείδηση. Κάτι που λέει το Σύνταγμα που ποτέ δεν είχε γίνει, εμείς το κατακτήσαμε. Αλλά όμως για το ζήτημα αυτό μπαίνει θέμα κομματικής και πειθαρχίας. Ακριβώς αυτό μας είπε και ότι τίθεται εκτός. Ναι. Δηλαδή μπορεί την Τρίτη να μπει θέμα ότι ξέρεις κάτι, Παπαχριστόπουλε, εάν έχεις αυτή την άποψη δεν έχεις θέση στους ανεξάρτητους Έλληνες. Ή θα περιμένετε να φτάσει ψηφοφορία? Κάτσε να το δούμε. Αυτό το πράγμα. Είπα ότι θα συζητηθεί το ζήτημα. Άρα θα ζητήσετε. Ναι. Και εδώ είναι το ερώτημα που έπεται και είναι πολύ σωστό του Ντίνου. Άρα αυτό θα το αποφασίσετε τώρα. Συγγνώμη, Ντίνο, άμα συζητηθεί το ζήτημα και επιμείνει ο κύριος Παπαχριστόπουλος στις απόψεις του, ή θα πρέπει να κάνετε πίσω και να πείτε εντάξει, δεν πειράζει κύριε Παπαχριστόπουλε, λέγε εσύ τις απόψεις σου. Ή να τεθεί εκτός κινήματος, όπως έχουν τεθεί και άλλοι. Αυτά είναι ζητήματα τα οποία. Τι ζητήματα τα οποία? Αυτά είναι αρθμητικοί. Ένα και ένα, δύο, δεν είναι τρία. Μάλιστα, κύριε Σγουρίδη, να σα για μια καταγγελία που έχει γίνει, να του πω. Γιατί, τι, σε ενδιαφέρει. Τι είχαμε? Κύριε Σγουρίδη, πριν από λίγες μέρες ο κύριος Δημήτρης Καμένος, μιλώντας σε μένα στο ραδιόφωνο του Sky, μου είπε ότι ο κύριος Πάνος Καμένος, ο αρχηγός του κομματός σας, έχει κάνει μια συμφωνία την οποία σας την έχει κοινοποιήσει με τον ΣΥΡΙΖΑ, ούτως ώστε
κάποια στελέχη του στις εκλογές να πάνε με ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ και ο ίδιος. Γιώργο. Ισχύει αυτό. Τέτοιο πράγμα είναι από κύμα της φαντασίας. Μάλιστα. Εντάξει. Okay. Δύο παρατηρήσεις ή μια ερώτηση στον κύριο Φίλιππ. Να ευχαριστήσουμε τον κύριο Σγουρίδη. Ευχαριστούμε και πολύ γρήγορα. Πάντως η είδηση που βγήκε είναι ότι την Τρίτη στην κοινοβουλευτική ομάδα μπαίνει θέμα.